σε σένα μιλώ, που σκύβεις κάτω το κεφάλι. Ομολογείς ή αρνείσαι ότι έκανες αυτά? Και ομολογώ ότι τα έκανα και δεν το αρνούμε. Εσύ πες μου, όχι με πολυλογία αλλά σύντομα, γνώριζες ότι έχει διακηρυχθεί να μην κάνει κανείς αυτά? Το ήξερα. Πώς ήταν δυνατόν να μην το ξέρω, αφού ήταν γνωστό σε όλους? Και τόλμησες λοιπόν να παραβείς αυτούς εδώ τους νόμους? Ναι. Γιατί δεν ήταν ο Δίας που είχε κηρύξει σε μένα αυτά. Ούτε η δίκη που κατοικεί με τους θεούς του κάτω κόσμου όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώπους. Ούτε φανταζόμουν ότι τα δικά σου κηρύγματα έχουν τόση δύναμη ώστε να μπορείς εσύ, αν και είσαι θνητός, να ξεπεράσεις τους άγραφους και απαρασάλευτους νόμους των θεών. Γιατί αυτοί βέβαια δεν ισχύουν σήμερα και χθες, αλλά έχουν αιώνια ισχύ και κανείς δεν γνωρίζει από πότε φάνηκαν. Ούτε σκόπευα εγώ, επειδή φοβήθηκα την αλαζονία κανενός ανθρώπου, να τιμωρηθώ μπροστά στους θεούς για αυτά. Γιατί ήξερα πολύ καλά πως θα πεθάνω. Πώς όχι. Και αν ακόμα εσύ δεν το έχεις προκηρύξει. Αν όμως πρόκειται να πεθάνω πριν από την ώρα μου, αυτό εγώ το θεωρώ κέρδος. Γιατί όποιος ζει σε μεγάλη δυστυχία όπως εγώ, πώς αυτός δεν είναι κερδισμένος αν πεθάνει? Έτσι και εμένα τουλάχιστον καθόλου δεν με λυπεί να έχω αυτό το θάνατο. Αλλά αν ανεχόμουν για τον αδερφό μου μετά το θάνατό του να μένει άταφο το πτώμα του, για εκείνα θα λυπόμουν. Γι' αυτά εδώ όμως δεν λυπάμαι. Και αν τώρα σου δίνω την εντύπωση ότι είμαι ανόητη, ίσως θεωρούμε ανόητη από έναν ανόητο. Μάθε όμως ότι τα πιο αλήγιστα φρονήματα συχνά ταπεινώνονται και το πιο σκληρό σίδηρο πυρακτωμένο ώστε να γίνει άκαμπτο, τις πιο πολλές φορές μπορείς να δεις να σπάει και να γίνεται κομμάτια. Και ξέρω πως τα γριεμένα άλογα δαμάζονται με μικρό χαλινάρι, γιατί δεν επιτρέπεται να περηφανεύεται όποιος είναι δούλος των άλλων. Αυτή ήξερε καλά να αυταδιάζει τότε όταν παρέβαινε τους ισχύοντες νόμους. Και αυτή εδώ είναι η δεύτερη αυτάδεια, αφού τα έχει διαπράξει να καφιέται δηλαδή για αυτά και να χλεβάζει για το κατόρθωμά της. Αλήθεια τώρα, εγώ δεν είμαι άντρας, αυτή θα είναι άντρας. Αν η νίκη της αυτή θα εξακολουθεί να μένει χωρίς τιμωρία. Αλλά είτε είναι κόρη της αδελφής μου, είτε η πλησιέστερη από όλους μας συγγενείς, αυτή και οι αδελφοί της δεν θα ξεφύγουν από τον πιο αθυμωτικό θάνατο. Μα η αδελφή δεν έκανε τίποτα. Γιατί εξίσου κατηγορώ και εκείνη, ότι δηλαδή σκέφτηκε και σχεδίασε αυτήν εδώ την ταφή. Φωνάξτε κι αυτήν. Γιατί πριν από λίγο την είδα μέσα να κάνει αλυσασμένη και να μην ελέγχει τα λογικά της. Η ψυχή αυτών που μηχανεύονται άσχημες πράξεις στο σκοτάδι συνήθως προσδίδεται ως ένοπλη. Μισώ όμως όταν κάποιος, αφού συλληφθεί την ώρα που κάνει το κακό, έπειτα θέλει να το παρουσιάσει αυτό ως ωραίο. Θέλεις κάτι χειρότερο από το να με συλλάβεις και να με θανατώσεις? Εγώ τουλάχιστον τίποτε. Αφού έχω αυτό, έχω τα πάντα. Γιατί λοιπόν αργείς να με θανατώσεις? Γιατί από τα λόγια σου τίποτα δεν μου είναι ευχάριστο. Και μακάρι να μην μου είναι ευχάριστο ποτέ. Έτσι και τα δικά μου λόγια είναι φυσικό να σου είναι ευχάριστο. Κι όμως. Από πού θα κέρδιζα λαμπρότερη δόξα παραθάβοντας τον αδερφό μου? Όλοι αυτοί θα ομολογούσαν ότι τους αρέσει αυτό, αν ο φόβος δεν τους έκλεινε το στόμα. Αλλά ο τύραννος, εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει, μπορεί ακόμα και να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Εσύ μόνη από αυτούς εδώ τους καδμίους το βλέπεις αυτό? Το βλέπουν κι αυτοί. Για χάρη σου όμως κλείνει το στόμα. Και εσύ δεν τρέπεσαι που σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτούς εδώ? Όχι. Γιατί καμιά ντροπή δεν είναι να τιμά κανείς τα αδέρφια του. Δεν ήταν λοιπόν αδελφός σου και αυτός που σκοτώθηκε ακριβώς απέναντί του? Αδελφός μου ήταν. Από μια μάνα και τον ίδιο πατέρα. Πώς λοιπόν προσφέρεις τιμές που είναι ασέβεια για εκείνον? Δεν θα συμφωνήσει με αυτό σκοτωμένο. Θα συμφωνήσει, αν βέβαια τον τιμάς εξίσου με τον ασεβή. Τον τιμώ. Γιατί βέβαια δεν σκοτώθηκε δούλος, αλλά αδελφός. Προσπαθώντας όμως να υποτάξει αυτήν εδώ τη χώρα, ενώ ο άλλος υπερασπίζοντάς του. Ο άδειος όμως αξιών μείνει νομίση για όλους. Μα ο καλός δεν είναι στην ίδια θέση με το κακό ώστε να λάβει την ίδια τιμή. Ποιος ξέρει αν αυτά είναι δίκαια στον κάτω κόσμο? Ποτέ βέβαια δεν θα γίνει ο εχθρός φίλος, ούτε ακόμα κι αν πεθάνει. Δεν γεννήθηκα για να συμμερίζομαι το μίσος, αλλά την αγάπη. Όταν λοιπόν πας στον κάτω κόσμο, αν πρέπει να αγαπάς, αγάπα. Όσο όμως εγώ, ποτέ δεν θα κυβερνήσει η γυναίκα. Το δράμα αποτελεί ένα συνδυασμό στοιχείων από τα είδη που προηγούνται χρονικά, το έπος και τη λυρική ποίηση. Η λέξη δράμα βγαίνει από το αρχαίο ρήμα δράου και είναι δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος. Πρωτοεμφανίστηκε στην Αττική στις γιορτές προς τιμή του Διονύσου. Στις γιορτές αυτές ψαλόταν ο Διθύραμβος, που είναι το αρχαιότερο αυτοσχέδιο του χωρικού τραγούδι. Από το Διθύραμβο παράγονται τρία είδη: η κωμωδία, η τραγωδία και το σατυρικό δράμα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Αρίων συνέθεσε πρώτος Διθύραμβο. Το έδωσε λυρική μορφή και αφηγηματικό περιεχόμενο. Ο Αρίων παρουσίασε τους χορευτές με τον φιεσμένους σε σατήρους, δηλαδή με χαρακτηριστικά τράγων,
γι' αυτό και ονομάστηκε Ευρετής του τραγικού τρόπου. Το μεγάλο βήμα για τη μετάβαση από το διθύραμβο στην τραγωδία έγινε στις αμπελόφυτες περιοχές της Αττικής, όταν στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. ο ποιητής Θέσπης στάθηκε απέναντι από το χορό και συνδιαλέχθηκε με στίχους. Δηλαδή, αντί να τραγουδήσει μια ιστορία, άρχισε να την αφηγείται. Στη θέση του εξάρχοντος, ο Θέσπης εισήχαγε άλλο πρόσωπο, εκτός χορού, τον υποκριτή ηθοποιό, ο οποίος έκανε διάλογο με το χορό, συνδυάζοντας το επικό στοιχείο με το αντίστοιχο λυρικό, δηλαδή τη μουσική. Συνέπεια αυτής της καινοτομίας ήταν η γέννηση της τραγωδίας στην Αττική. Η πρώτη επίσημη διδασκαλία τραγωδίας, δηλαδή παράστασης, έγινε από το Θέσπη το 534 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Όσο για το χωρισμό των επικών από τα λυρικά μέρη, οι τραγωδίες ακολουθούσαν όλες ένα σχήμα όπου οι δύο τρόποι εκφοράς εναλλάσσονταν. Επικά μέρη ήταν ο πρόλογος και τα επεισόδια. Χωρικά μέρη ήταν η πάροδος του χορού, τα στάσιμα και η έξοδος. Γνωστοί τραγικοί ποιητές ήταν ο Θέσπης, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της τραγωδίας, ο Χειρίλος, ο Φρύνιχος, ο Αισχύλος, ο Πρατίνας, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Ένα από τα στοιχεία που άλλαζαν, ακολουθώντας την εξέλιξη της τραγωδίας, ήταν ο θεατρικός χώρος. Αρχικά οι θεατές κάθονταν πρόχειρα σε μια πλαγιά να βλέπουν το θίασο που έπαιζε και χόρευε στο ίσωμα. Αργότερα, όταν επισημοποιήθηκαν στην Αθήνα οι δραματικοί αγώνες, ως χώρος των παραστάσεων ορίστηκε πολύ φυσικά η νότια πλαγιά της Ακρόπολης κοντά στο ναό του Διονύσου. Εκεί στείνονταν κάθε χρόνο από τη μία μεριά πρόχειρη πάγκη ημικύκλιο, εδόλια, για τους θεατές, από την άλλη μια εξίσου πρόχειρη παράγκα, η σκηνή. Και μπροστά μια χαμηλή εξέδρα για τους υποκριτές. Το λογείο, όλα ξύλινα. Η παρουσίαση και η σκηνική ολοκλήρωση ενός έργου στο αρχαίο ελληνικό θέατρο περιλάμβανε και τη συσκευή των υποκριτών, κοστούμι, μάσκα, υπόδημα, απαραίτητο στοιχείο της διδασκαλίας που ανάγεται στη λατρεία του Διονύσου και ενσωματώθηκε στη παράσταση ως σημασιολογικό και λειτουργικό στοιχείο της. Τυπικό στοιχείο υπόδησης των ηθοποιών της αρχαίας τραγωδίας ήταν ο γνωστός κόθωρνος. Όλες οι δραματικές παραστάσεις διδάσκονταν κατά τη διάρκεια των γιορτασμών προς τιμήν του Διόνυσου. Η παράσταση των τραγωδιών στο θέατρο γινόταν στα Μεγάλα η Ενάστη Διονύσια, όπου διαγωνίζονταν οι τραγικοί ποιητές. Στα Μικρά η Καταγρούς Διονύσια, γίνονταν μόνο επαναλήψεις έργων. Στα Λίνεα γίνονταν κυρίως τραγικοί και κομικοί αγώνες, ενώ στα Ανθεστήρια αρχικά δεν διδάσκονταν δράματα, αλλά αργότερα προσθέθηκαν δραματικοί αγώνες. Οι δραματικοί αγώνες αποτελούσαν υπόθεση της πόλης κράτους και οργανώνονταν με κρατική φροντίδα υπό την επίβλεψη του επώνυμου άρχοντος. Η κρατική αυτή μέριμνα, εκτός από τη διοργάνωση των δραματικών αγώνων, περιλάμβανε επιλογή των ποιητών από τον άρχοντα, τρεις ποιητές με μία τετραλογία ο καθένας, τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα. Επιλογή των χορηγών, πλούσιων πολιτών που αναλάμβαναν τα έξοδα της παράστασης. Επιλογή των 10 κριτών, ένας από κάθε φυλή με κλήρωση. Πριν από τη διδασκαλία της τραγωδίας, γινόταν στο οδείο στεγασμένο θέατρο ο προαγών, πρώτου αγώνος, δηλαδή δοκιμή, κατά τον οποίο ο ποιητής παρουσίαζε τους χορευτές και τους υποκριτές τους θεατές χωρίς προσωπία. Απονομή από την Εκκλησία του Δήμου σε πανηγυρική τελετή των βραβείων Στέφανος Κισσού στους νικητές ποιητές πρωτεία, δευτερεία, τριτεία και στους χορηγούς Χάλκινος Τρύπους και αναγραφή των ονομάτων των ποιητών, χορηγών και πρωταγωνιστών σε πλάκες και κατάθεσή τους στο Δημόσιο Αρχείο, τη Δασκαλία. Η τραγωδία λοιπόν, συνυφασμένη από την αρχή με την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της δραστηριότητας των πολιτών, εισβάλλει στην αθηναϊκή ζωή με επίσημη απόφαση της πολιτείας και αποτελεί συμπληρωματικό μέσο παίδευσης του Αθηναίου πολίτη.
τον 4ο αιώνα π.Χ. υπάρχει ήδη το ενδιαφέρον των τραγικών ηθοποιών να ανεβάσουν πάλι έργα της κλασικής περίοδου. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ελληνιστική εποχή που ακολούθησε, το αρχαίο ελληνικό θέατρο ήταν ένας από τους φορείς του ελληνικού πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο άσκησε τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη του παγκόσμιου θεάτρου και τις επιδράσεις στο ρωμαϊκό θέατρο, αλλά και αργότερα στην αναγέννηση και στην εποχή του διαφωτισμού. Οι πολυάριθμες επεξεργασίες των θεμάτων της αρχαίας τραγωδίας που επιχειρήθηκαν ως σήμερα αποδεικνύουν τη δυναμικότητά τους. Πρόκειται για θέματα διαχρονικά, σχετικά με βασικά προβλήματα και συγκινήσεις του ανθρώπου. Σήμερα, σε όλο σχεδόν τον κόσμο, παίζονται τα έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Ωστόσο, η αναβίωση της τραγωδίας με οποιαδήποτε μορφή και ανεαμφισβήτητη επικαιρότητά της αποδεικνύει ότι αυτή αποτελεί εξαίρετο δημιούργημα του ανθρώπινου πνεύματος. Μεταξύ ουρανού και γης, εσεφόπτε εστάμενε, σταθερά. Νεφέλε ουδέτερε, ουδετέρας μορφής, νεφέλε. Αδιαφόρους κοιτώντας, αργά προχωρώντας, ενίοτε δε και τη δρόσο σκορπώντας, νεφέλε. Ως βροχή και χαλάζει, τη χιόνι, με ποικίλας μορφάς, νεφέλε. Έτσι λοιπόν σταθερά και αργά νυψούμεθα, εκβαθέως και γοερού ποτομ ωκεανού. Τις βουνών κορυφές, με ποικίλες μορφές, νεφέλε. Στις παλάδες τη χώρα, την αγαπημένη του Κέκρο παγή, εκεί που ο μεγάλος ναός έχει λαμπρές τελετές και ουράνια δώρα, νεφέλε. Ιερές λιτανίες και μεγάλα συμπόσια, σ' όποια μέρα και χρόνο εποχή. Εκεί αργά, σταθερά, σιωπηρά. Εμείς, ουδετέρας μορφής, εκεί πλέον ιστάμεθα, την άνοιξη, την άνοιξη. Την άνοιξη προσμένοντας, για να χαρούμε τις φωνές, τους αυλούς, τους χορούς, τις χαρές και τις χάρες. Νεφέλε εμείς, σταθερά σιωπηλά, όπως πάντα ιστάμεθα, την άνοιξη. Με τις φωνές, τους αυλούς, τους χορούς, τις χαρές και τις χάρες. Την άνοιξη προσμένοντας. Ότι εμείς αγαπάμε τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα, εκεί κάτω, στη γη. Σταθερά δοκιμάζουμε και αλλάζουμε. Πάντα μορφή, εδώ κάτω στη γη, νεφέλε.